Ακούσαμε ότι είναι η Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα, για την οποία όμως φουντώνουν οι διεθνείς αντιδράσεις και η πίεση προς το Ισραήλ. Ακριβώ υπάρχουν ζημώσει στο παρασκήνιο, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, ε, όσον αφορά και την γαλλική πίεση που αναμένεται να ασκηθεί στο Νετανιάχου. Πηγέ του Ελιζέ, καθώ ο ίδιο ο πρόεδρο δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη ανακοίνωση, μιλάμε απλά για δηλώσει που διαραίουν στο γαλλικό τύπο. Είπε ότι δεν πρέπει να γίνει μια χεσέ επέμβαση στη ΡΑΦ αυτή τη στιγμή, γιατί θα είναι καταστροφική. Επικαλούμενο κιόλα ότι επί τη ουσία δεν έχουν καταρρεύσει επίσημα οι διαπραγματεύσει, είναι σε εξέλιξη. Μπορεί η ομάδα να έχει πάει τη Χαμά από το Κάιρο στο Κατάρ για διαβουλεύσει. Ε, υπάρχει, ε, Επίση, έχει ταξιδέψει ο επικεφαλή τη CIA στο Κατάρ και αναμένεται να έχει και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμι Νατανιάχου. Βέβαια, τα αγκάθια είναι πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση όμω πρέπει να αναμένουμε την επίσημη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για να μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε το Ισραήλ να κάνει έστω και μια προσωρινή και μικρή εμβέλεια σε επέμβαση στη Ράφα. Πριν από λίγο, μάλιστα, είχαμε και από τα διεθνή μέσα, από τα γερμανικά μέσα, ότι προ το παρόν ο Όλαφ Σόλτ, ο γερμανό καγκελάριο, δεν έχει αντιδράσει όσον αφορά την επέμβαση. Ωστόσο, καταδίκασε το κλείσιμο, τη διακοπή του λεωτικού δικτύου Al Jazeera, που το Ισραήλ θεωρεί φερέφωνο τη Χαμά. Και τέλο, να σου πω ότι έχουμε και τον Ζωζέ Μπορέλ, ο οποίο είναι επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, ο οποίο συνέστησε στο Ισραήλ αυτοσυγκράτηση έστω και την τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Υπάρχει διεθνώ ένα διπλωματικό πυρετό. Ευχαριστούμε πολύ.